Αλέρτ στην πολιτική δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι. Έχουμε και την εξέλιξη με τη σύλληψη του Τραμπ. Πάμε αμέσως στον εκλεκτό καλεσμένο μας, που δεν είναι άλλος από τον Γιάννη Ντάσκα, ο οποίος έχει βάλει φωτιά και στο διαδίκτυο και στην εκπομπή Alert TV στο YouTube. Μπορείτε να μας βλέπετε για όσους δεν αντέχετε το ξενύχτη, όπου θα βλέπετε και τις αποκαλύψεις του Γιάννη Ντάσκα. Είναι μια σπαρατέα καλημέρα κόσμο. Υπάρχει μια φράση, τι πίνεις και ωραία φίλε, τι πίνεις και δεν δίνεις, τι τρως και πίνεις και δεν δίνεις κλπ. Εγώ ήθελα να απευθυνθώ και πάλι στην πρόεδρο της Δημοκρατίας να μας πει τι τρώνε και πίνουν κάποιοι καλεσμένοι της στο Προεδρικό Μέγαρο. Τι τρώνε και πίνουν. Αργότερα θα ρωτήσω αν στον κόσμο δίνουν από αυτά που τρώνε και πίνουν. Αλλά την απάντησή της την περιμένουμε, γιατί θα επιμένουμε κόντρα σε αυτό ή μάλλον σύμφωνα με αυτό που γράφει η Καθημερινή σε κύριο άρθρο της, ενός από τους σπουδαιότερους αρθρογράφους της, γράφει ότι λένε αφήστε τους, θα πούν, θα κουραστούν και θα το αφήσουν. Και το γράφει αυτό με αφορμή η Ελλάδα βρίσκεται κατηγορούμενη, δηλαδή εξεταζόμενη, σε μια Ευρωπαϊκή Σύνοδο, γιατί απουσιάζει το κράτος δικαίου. Αυτό το κράτος που επιτρέπει στα κοράκια να τρώνε με τις πρώτες κοπές. Ελπίζουμε αυτό που είπε ο Τσίπρας θα το κάνει με όποια κυβέρνηση προκύψει μετά, συνεργασίες ή όχι, θα το κάνει πράξη να σταβάλουν στόπα μέσα στην πρώτη κατοικία, γιατί αυτή γίνεται βορά κορακιών. Δεν είναι ζήτημα διόρθωσης με δάνεια που μένουν στρατηγικά απλήρωτα. Πρώτη κατοικία εύκολα μπορεί να διαπιστώσουν ότι είναι άνθρωποι μεροκαματιάριδες. Οι πιο φτωχοί στην Ευρώπη είναι οι Έλληνες σε πρώτη κατοικία, σε νοικοκυριά εννοώ, και αυτοί δεν μπορούν να πληρώσουν. Αυτό είναι το ένα μου ζήτημα. Το άλλο μου ζήτημα, στο οποίο επικαλούμε και πάλι την Καθημερινή και τον κύριο, και ένα άρθρο της για τον κύριο Γεραπετρίτη, γράφει η Καθημερινή το εξής. Ο κύριος Γεραπετρίτης, από ό,τι ξέρω, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πολύ και εισπράττει πάλι αγάπη από την κυρία Σακελαροπούλου, στην οποία απευθύνω το ερώτημα και το απευθύνουμε με τον καλεσμένο με τα σανδάλια που έβγαλε 4 εκατομμύρια ευρώ σε ένα χρόνο. 4 εκατομμύρια ευρώ από ένα ακίνητο ενός ιδρυματικού συλλόγου στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό το ακίνητο δεν είναι φάντασμα, κυρία Σακελαροπούλου. Ο καλεσμένος σας αγόρασε ένα ακίνητο που σε ένα χρόνο το εκτίμησαν δύο εκτιμητές. Ο ένας 500.000, ο άλλος 4,5 εκατομμύρια. Ή το ένα είναι ψέμα ή το άλλο είναι ψέμα. Ένα από τα δύο. Και στις δύο περιπτώσεις κάποιοι κερδοσκόπησαν. Βάλτε τον υπουργό, τον κύριο Γεραπετρίτη, που είναι ένας υπουργός με τον οποίο, από ό,τι ξέρω, έχετε άριστη σχέση. Γεραπετρίτης, ο γαμπρός της Γεκτέρνα. Αυτό εννοώ, δεν εννοώ κανέναν άλλο. Αυτός ο Γεραπετρίτης γράφει η Καθημερινή, έκανε μία δήλωση στην οποία τον εξευτελίζει την υπουργάρα Γεραπετρίτη η Καθημερινή, όχι ένας άλλος. Και λέει, γράφει μέσα, ότι ο κύριος Γεραπετρίτης ανακάλυψε τηλεδιοίκηση για τα τρένα της Λάρισας εκεί που δεν υπήρχε. Τα γράφει η Καθημερινή. Και αγωνιζόταν στη Βουλή ο κύριος Γεραπετρίτης να πει ότι τα τρένα, για τα οποία λυπήθηκε πολύ η κυρία Σακελαροπούλου και πήγε και έκανε και αυτή την κίνηση, όχι να την πω, πετώντας λουλούδια πάνω στο... Όχι, Παναγιά μου, τι θυμήθηκες τώρα. Στο παγόνι. Ο κύριος Γεραπετρίτης λέει, γράφει Καθημερινή, ότι υπάρχει τηλεδιοίκηση εκεί που δεν υπάρχει. Αυτό αφορά το μεγαλύτερο έγκλημα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί έγκλημα είναι, δεν είναι δυστύχημα. Είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση. Αυτό είναι το ένα μου ερώτημα για τον κύριο Γεραπετρίτη και την κυρία Σακελαροπούλου, την οποία περιμένουμε τις απαντήσεις για τον καλεσμένο με τα σανδάλια. Πάμε τώρα σε ένα άλλο, το οποίο η Καθημερινή το παρουσίασε με έναν πρωτοσέλιδο τίτλο που λέει «Το κράτος επιστρέφει στη Μύκονο». Αυτή είναι η δική μου αποκάλυψη σήμερα. Το κράτος επιστρέφει στη Μύκονο, η Καθημερινή. Άρα το κράτος στη Μύκονο δεν υπήρχε μέχρι τώρα, για να λέει επιστρέφει. Η Καθημερινή, η έγκυρη εφημερίδα. Λοιπόν, έχω ορισμένα ερωτήματα και αποκαλύψεις. Υπάρχει μηχανικός ο οποίος στη Μύκονο τακτοποίησε
500 άδειες, έκανε 500 τακτοποιήσεις ακινήτων. Όποιοι μας ακούνε ξέρουν ότι αυτά δεν γίνονται, δεν είναι ούτε 20 ούτε 30 που κάνουν μηχανικοί. 500 τακτοποιήσεις. Ερώτημα. Πριν ένα χρόνο, η Αρχή Διαφάνειας, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, συνέταξε ή όχι πόρισμα για τα όσα συμβαίνουν στη Μύκονο, θαύτηκε ή όχι το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, το οποίο ήταν πολύ αποκαλυπτικό για τις αθλειότητες του κράτους στη Μύκονο και το μηχανικό, για αυτούς που μας λένε τώρα για τη μαφία, γιατί από εκεί κυβερνέται η Ελλάδα, από τη Μύκονο. Αυτό το πόρισμα λοιπόν είναι υπαρκτό, λέω εγώ, και να μας πούν τι το έκαναν και στην Αρχή Διαφάνειας και αν το έδωσαν στην κυβέρνηση, στη λαλίστατη. Εγώ βάζω στο site μου, στο ρεπορτάζ που έχω, το Γιάννη Πρετεντέρη να κόβει βόλτες με ένα κότερο με τον Άδωνη Γεωργιάδη στη Μύκονο. Ας το βρουν αυτό το πόρισμα και να τους το δώσουν. Το δώσω στο Γιάννη Πρετεντέρη, να το δημοσιεύσει εκείνος. Να το δημοσιεύσουμε εμείς, να πει η Αρχή Διεθνικής Διαφάνειας λέει αυτό. Συνεχίζουμε για τη Μύκονο. Αυτός ο μηχανικός που έβγαλε τις 500 άδειες έχει παραπεμφθεί ναι ή όχι στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, έχει τιμωρηθεί για κάποιες από αυτές τις πράξεις με ένα χρόνο αργία ναι ή όχι από το αρμόδιο όργανό του. Επίσης, στη Μύκονο υπάρχουν στην περιοχή του αεροδρομίου μια σειρά ακινήτων τα οποία έχουν προσθέσει δεύτερο όροφο ενώ δεν επιτρέπεται με κανένα τρόπο. Οφθαλμοφανή. Το πρόστιμο, μάλλον ο λογαριασμός του 1,5 εκατομμυρίου που βρήκαν σε στέλεχος της πολεοδομίας δικαιολογήθηκε ως λογαριασμός κανονικός, είχε παραπευθεί στη δικαιοσύνη. Πού εξαφανίστηκε? Τι απέγινε η δικογραφία με την παραπομπή στελέχους της πολεοδομίας το οποίο βρέθηκε με 1,5 εκατομμύριο στο λογαριασμό του. Αυτά στη Μύκονο. Υπάρχει εκεί ένας άνθρωπος ο οποίος λένε ότι είναι ο άνθρωπος που βασιλεύει και τακτοποιεί τα πάντα σε αυθαιρεσίες κλπ. Και ήταν όταν πήγε το κλιμάκιο να κάνει έλεγχο, έτρωγε με αυτούς του κλιμακίου τους οποίου, οι οποίοι υποτίθεται θα τον έλεγχαν και μετά βρέθηκε χωρίς να υπάρχει, δεν έγινε τίποτα απολύτως. Όποιος θέλει από αυτά τα γεγονότα έχουμε και λεπτομέρειες, ημερομηνίες, ποιο μαγαζί ήταν, πού πήγαν, τι έκαναν κλπ. Γιατί μιλάμε για ελέγχοντες και ελεγχόμενους. Αυτό είναι το κράτος στη Μύκονο και εσύ Ανδρέα μου να γίνεις καλός και να πετύχεις, σου εύχομαι, στη δουλειά σου, γιατί άμα πετύχεις μπορεί να σε βάλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Coca-Cola. Έμαθα ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Coca-Cola, το οποίο δίνει αμοιβές καλύτερες από τις αμοιβές ενός υπουργού, μπήκε η πολύ πετυχημένη πρώην υπουργός και πρώην επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια, Ανδρέα? Στο Διοικητικό Συμβούλιο με αμοιβές πάνω από υπουργό. Η κυρία Δαμανάκη. Η κυρία Διαμαντοπούλου. Αχ, ναι. Η κυρία Διαμαντοπούλου, ναι. Μπήκε στο Συμβούλιο και οι αμοιβές είναι πολύ καλύτερες από ό,τι υπουργός. Βέβαια, Coca-Cola. Και κλείνουμε με αυτό. Κλείνουμε με αυτό. Στην Coca-Cola Ελλάδος. Να, λοιπόν, μου επιτρέψεις να επανέλθω στην κυρία Σακελαροπούλου. Η Καθημερινή λέει θα πείτε και μετά σας αφήνω να σταματάτε να βαρεθείτε. Δεν θα βαρεθούμε μέχρι να μας πείτε, κυρία Σακελαροπούλου, να το ανακοινώσετε. Εσείς που κάνατε αυτή τη δήλωση, για την οποία ντρέπομαι εγώ, αφού δεν ντρέπεστε εσείς, ότι δεν είχατε σκεφτεί καθόλου ότι μπορεί να σας παρακολουθούν παρανόμως στο τηλέφωνο. Αυτό δήλωσε, κυρία Σακελαροπούλου. Αυτό είναι το πρώτο μου θέμα στο site. Όταν όλοι οι Έλληνες λένε, όχι, μιλάς αλλά το τηλέφωνο από κοντά. Εκείνη δεν σκέφτηκε καθόλου μήπως την παρακολουθούν παρανόμως. Η συνέχεια στο daskaspress.gr. Ερώτησή μου,
Η ερώτησή μου, τα 500 χιλιάρικα είναι τα σωστά ή τα 4,5 εκατομμύρια? Και αν τσέπωσε, ποιος τσέπωσε και πώς? Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τον Γιάννη Ντάσκα για τα όλα εκπληκτικά, εξαιρετικά, ενοχλητικά και εξοργιστικά μας είπε. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την προχωρημένη ώρα. Αλλά είδατε ότι αυτά σιγά μην τα ακούσετε αλλού.